Πάμε να καλωσορίσουμε. Δεν έχω και preview να τα δω αυτά τα παιδιά πόσο ωραία είναι και πόσο δεν περνάει ο χρόνος από πάνω τους. Ναταλία Δραγούμη και Μέμος Μπεχνής. Καλώς τους. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για σένα. Το ίδιο για σένα. Άστο, αν γυρίσω. Αν γυρίσω στο πλάι, η γκρίζη κρόταφη. Με προδίδουν. Γοητεία, γοητεία. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Μέμο μου, μη μου χρυσώνει το χάπι. Τώρα που το λέω για το Μέμο, τον βλέπω τώρα παίζει μια επανάληψη. Που είναι γιος του Μπέζου και της Τσαλίκη. Και είναι ρε παιδί μου, όσο ήταν. Είναι 15 χρόνια, Σωτήρι μου, αυτό. Είναι 15 χρόνια. Είναι 15, και 16, μου σου πω. Καλά, για το κοριτσάκι που έχεις δίπλα σου δεν έχω να πω τίποτα. Το κοριτσάκι είναι φαινόμενο. Κοριτσάκι, όπως το λες. Το κοριτσάκι αυτό... Σ' αγαπώ, Σωτήρι. Είναι γυμνασμένη. Είναι η χαρά της ζωής. Νομίζω όποιος είναι, ρε παιδί μου, φύση και θέση αισιόδοξος και χαμογελά μόνο και δεν γκρινιάζει, και δεν παρετείται εύκολα. Δεν με ξέρεις καλά, νομίζω. Δεν γκρινιάζω. Για ρώτα άλλο να γκρινιάζεις. Τον άντρα μου. Άστο, άστο, Ναταλία. Έχουμε γνωρίσει γκρινιάριδες. Εσύ δεν είσαι μία από αυτούς. Σίγουρα, όχι. Okay. Λοιπόν, για πάμε, παιδάκια μου, καλά να δούμε. Σήμερα στη Λάρισα και την Παρασκευή στο Βόλο, γιατί χθες είχαν ανοίξει ουρανοί. Ναι, έχουμε ναι. τον Ζορμπά από αυτό Ακριβώς. το πολύ μνημειώδες, μεγάλο έργο. Έτσι με την ισχυρή σφραγίδα του Καζαντζάκη. Έχουμε λοιπόν από τους Ρέπα Παπαθανασίου μια διασκευή και αυτή την ωραία διασκευή την υπηρετείτε φέτος το καλοκαίρι. Σας μέτρησα, ζωή να έχετε, είστε 23 επί σκηνής. Βάλε και πόσοι πίσω μαζί σας. Είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή, πολύ μεγάλη και φιλόδοξη παραγωγή, σκηνοθετημένη από το Σταμάτη το Φασουλή, με ένα τρομερό σκηνικό που κάθε άλλο παρά σκηνικό περιοδίας είναι μεγάλο, από τον Μανώλη τον Παντελεδάκη. Σε μια πολύ ωραία διασκευή, πολύ μεγάλη τιμή, πολύ μεγάλη χαρά που συμμετέχω σε αυτό. Και να μας τα πει εδώ η κυρία, έτσι. Εγώ θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω κατά κάποιο τρόπο τους αδερφούς Τάγαρη που ρισκάρουνε και παίρνουν την μεγάλη απόφαση να κάνουν μια τόσο μεγάλη παραγωγή, να την βγάλουν εκτός Αθηνών. Τη σήμερον ημέραν. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι Μπράβο, μεγάλη ευκαιρία. Καλά κάνεις, είναι προς τιμήν σου, διότι πολλές παραστάσεις κάναν πίσω και στην διάρκεια της περιοδίας τους, έτσι. Που είναι δυσάρεστο αυτό, αλλά καλά κάνεις και το λες, γιατί τέτοια παραγωγή δεν βγαίνει εύκολα σε αυτές τις εποχές. Και θεωρώ είναι μεγάλη ευκαιρία για τον κόσμο που δεν μπορεί να το δει στην Αθήνα, να έρθει να δει μια τέτοια παράσταση. Ακριβώς, γιατί είναι Ζορμπάς και όταν λέμε Ζορμπάς μας έρχεται στο μυαλό το Σιρτάκι και το Όπα. Δεν είναι αυτό ο Ζορμπάς. Ο Νίκος Καζαντζάκης έχει γράψει ένα αριστούργημα, ένα έργο ζωής με τρομερές έννοιες ζωής, με πολλές αναζητήσεις και μεταφυσικές μην πω. Είναι αυτή η σύγκρουση των δύο κόσμων, του Νίκου Καζαντζάκη και του Αλέξη Ζορμπά, που ένας είναι η χαρά της ζωής, ο άνθρωπος της γης, ο μεστομένος, ο μορφωμένος από τη ζωή, ο άλλος ο λόγιος, ο συγγραφέας. Και αυτοί οι δύο κόσμοι συγκρούνται και τελικά τα δύο αντίθετα έλχονται με κάποιο τρόπο. Και μέσα από αυτό μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή και μας κάνει και προβληματιζόμαστε. Και είναι ωραίο αυτό σε συνδυασμό με την υπέροχη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, βέβαια τη γνωστή. Είναι ωραίο αυτό με το δύο κόσμου για να δει τι σημαίνει Αλέξη Ζορμπά. Έχει καταφέρει με μεγάλη μαεστρία ο Σταμάτης ο Φασουλής, ο σκηνοθέτης μας, να βάλει ό,τι υπάρχει, ό,τι όλα τα νοήματα που βγαίνουν από τον Καζαντζάκη και φυσικά έχει βάλει και την κομική νότα σε συνδυασμό με τη διασκευή και είναι μια παράσταση που νομίζω ότι μπορεί να περάσει πολύ ωραία, μπορεί να σε πιάσει από το λαιμό, να συγκινηθείς πολύ, να γελάσεις, να προβληματιστείς, να ακούσεις τη μουσική αυτή η οποία ό,τι και να κάνει, όσες φορές να την έχεις ακούσει, είναι μια γροθιά στο στομάχι. Ακριβώς. Να δεις να χορεύουν πεντοζάλι, τα παλικάρια μας τα ωραία. Να σου πω εσύ γιατί είσαι με μαντίλα και μαυροφορεμένη. Ποιος είναι γιατί παίζω σου? Τη χείρα. Α, κάνεις τη χείρα. Κάνω τη χείρα, ναι. Είναι περίπου το 1930, ας πούμε, που είναι πολύ δύσκολη η θέση μιας χείρας που έχασε νωρίς τον άντρα της, που χείρεψε γρήγορα, η οποία έχει και μια, ας πούμε, αλφα εμφάνιση. Είναι
Δέχεται bullying, να το πω. Η εμφάνιση είναι 3α, Ναταλία μου, δεν είναι α η εμφάνιση. Εντάξει, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ. Μα πώς να το κάνουμε. Έχουμε και την εμφάνιση της Ειρήνης Παπά που είναι 5α. Έβλεπα τη Μαλένα προσφάτως, την έδειξε, δεν θυμάμαι, ένα σταθμός, που είναι χείρα εκεί η Μόνικα Μπελούτσι. Πού είναι αυτό, είναι τα 3α. Στο κρεβάτι ποια κυρία είναι που βλέπουμε μια σκηνή. Εγώ. Α, εσύ. Εγώ με την Ναταλία είμαι. Α, εσύ με την Ναταλία. Ναι. Μάλιστα. Τυχερός με μόνο. Τα πληρώνουμε πολύ άσχημα στην παράσταση. Ο ρόλος μου, δηλαδή η ηρωίδα μου, το πληρώνει πάρα πολύ άσχημα αυτό που κάνει. Το οποίο είναι τίμιο, δεν είναι κάτι κρυφό όπως την κατηγορούν. Γιατί είσαι 90 χρόνια πριν βέβαια, έτσι. Ακριβώς, και σε μια πολύ μικρή κοινωνία της Κρήτης που είναι εκεί πολύ αυστηρά. Οι κανόνες στηρούνται πολύ. Λοιπόν, εγώ έχω 3 κριτήρια για να δω μια παράσταση. Η παράσταση που θέλω να τη δω, ανεξάρτητα από το ποιος παίζει. Η παραστάση των φίλων που πας. Και η τρίτη κατηγορία είναι το να ακούσεις κάτι. Καλά, εδώ είστε και πολλοί οι φίλοι. Μου λέει η Σίσιου, λοιπόν, που έχει την επικοινωνία, λέει να τη δεις οπωσδήποτε, γιατί έλεγα πώς θα κάνω, πρέπει την Παρασκευή να φύγω. Έχουμε, Ναταλία μου, κάτι γενέθλια, ξέρεις, προς τα κάτω. Ναι. Λέω πώς θα γίνει, πρέπει να φύγω. Μου λέει, όχι ρε παιδί μου, κάτσε και φύγε την άλλη μέρα, αξίζει να τη δεις. Και μάλιστα μου είπε ότι το χειμώνα θα πάει στο Βέμπο από τους αδελφούς Τάχαρη πάλι. Και μπράβο σας γι' αυτό. Οπότε... Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πήγαμε πάρα πολύ καλά στην Κρήτη. Έχουμε παίξει μόνο στην Κρήτη μέχρι τώρα. Και γεμίσανε τα θέατρα. Άρα μας λες, κάντε το κουμάντο σας να συνεχίσουμε καλά και εδώ. Αυτό είναι το μήνυμα. Ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω θα πάτε καλά. Είναι πραγματικά μια εξαιρετική παράσταση. Δεν την έχω δει, αλλά έχει όλα τα εχέγγυα της επιτυχίας. Δεν είστε μόνο εσείς πάνω στη σκηνή που είστε ένας-ένας, μια-μια. Αλλά είναι, είπαμε, το δίδυμο που έχει κάνει τη διασκευή Ρέπας Παπαθανασίου. Ο Φασουλής, η Ντένι Βαχριώτη που έχει κάνει τα κοστούμια. Ο Παντελιδάκης το σκηνικό. Είναι ο πραγματικά... Ο Παυλόπουλος τα φώτα. Έτσι, έτσι. Και ο Παπάζογλου τις χορογραφίες, να πούμε επίσης. Να πούμε και τους τοπιούς. Βεβαίως. Βέβαια θα τους πείτε. Ο Γρηγόρης ο Βαλτινός είναι στον ομώνυμο ρόλο. Η Τάμη Λακουλίεβα κάνει τη Μαντά Μορτάνς, ο Νίκος Οδελέκης κάνει τον Μαυραντώνη, ο Τάκης ο Παπαματθαίου κάνει τον Μιμηθό, η Στέλλα Εγκίκα κάνει τη γυναίκα του Μαυραντώνη. Ο Ρένος ο Ρώτας κάνει το γιο. Ναι, ο Γιώργος ο Παράσχος κάνει τον Μανόλακα. Εγώ κάνω τον Καζαντζάκη και η κυρία τον Ανιό. Και έχουμε ένα πολύ πολύ καλό θίασο από πάρα πολλά ταλαντούχα παιδιά. Η Άννα Μονογιού παίζει, κάνει τη γυναίκα του Μανόλακα. Και τα παλικάρια μας που είναι πολύ ταλαντούχα και χορεύουν και ένα πεντοζάλι συγκλονιστικό, δηλαδή πέφτει το θέατρο κάτω και είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό. Αλλά γενικά έχουμε ακούσει πάρα πολύ ωραία πράγματα, ο κόσμος φεύγει συγκινημένος στην παράσταση γιατί είναι ένα πράγμα δυνατό, είναι ένα πράγμα κλασικό πια, έτσι, είναι στο αίμα του Έλληνα ζορμπάς ούτως ή άλλως. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όχι επειδή παίζουμε σε αυτήν την παράσταση, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο να τη δει κάποιος. Κρατώ τη λαχτάρα μου να σας δω την Παρασκευή το βράδυ στο Βόλο. 10 φίλοι μας που πρώτοι πολύ γρήγορα θα τηλεφωνήσουν τώρα έχουν πάρει 10 προσκλήσεις για απόψε, μονές προσκλήσεις για την Λάρισα. Θα σας δώσουμε και για την Παρασκευή. Πολλά φιλιά και στους υπόλοιπους. Έτσι. Φιλιά πολλά, Σωτήρη μου. Να είστε καλά, δώστε μου τα ωραία να τα χαιρετήσω. Καλά, έχουμε πάθει μεγάλη πλάκα 2-3 εβδομάδες τώρα, δεν έχουμε κονσόλα και βγαίνουμε έτσι, δεν βγαίνουμε με παράθυρα. Άσε, τα λεπόρια, το ονόματα, ούτε τίποτα. Αλλά ποιος χρειάζεται τα ονόματα όταν έχουμε τέτοια αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Φιλιά πολλά. Φιλιά, να είσαι καλά. Καλή επιτυχία απόψε στη Λάρισα.